Άντα Γαρουφαλιά, η πολιτική υπεύθυνη του τομέα επιχειρηματικότητα στο ποτάμι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του ποταμιού, φίλες και φίλοι των άλλων κομμάτων, αγαπητοί συνέδροι. Βρισκόμαστε όλοι εδώ στο τρίτο συνέδριο του ποταμιού, ένα συνέδριο που έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς και για το ρόλο που φιλοδοξεί να έχει το ποτάμι στην πολιτική ζωή του τόπου, για δύο κυρίως λόγους σημαντικό. Γιατί σηματοδοτεί την επαναφορά, την επανάκαμψη του ποταμιού στην αυτόνομη πορεία του και δεύτερον, γιατί δείχνει τη δυνατότητα που έχει το ποτάμι να βελτιώνεται, να αλλάζει, να μεταλλάσσεται και να εξελίσσεται τόσο στη βάση του καταστατικού του χάρτη, όσο και στην ενσωμάτωση των πολιτικών θέσεων που είναι απαραίτητες για τη λύση των προβλημάτων της χώρας. Αυτό το συνέδριο συμπίπτει επίσης χρονικά με την άτυπη έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου. Το τέλος της οποίας, όπως όλα δείχνουν, θα σημάνει την απαλλαγή της χώρας από την χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η οποία κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια σχεδόν διακυβέρνησης τα εξής συνολικά επιτεύγματα. Να διχάσει την ελληνική κοινωνία, να διαλύσει την ιδιωτική οικονομία, να απαξιώσει τους θεσμούς και τις δομές του κράτους, να εκτοξεύσει πρωτοφανώς την εγκληματικότητα, να υποβαθμίσει την παιδεία και να υποθηκεύσει όλο τον εθνικό πλούτο της χώρας, οδηγώντας έτσι την ελληνική κοινωνία σε βαθιά απόγνωση. Και όλα αυτά εγκαθιδρύοντας ως πολιτικά αποδεκτό στην πολιτική ζωή την έννοια του ψεύδους. Στόχος όλων εμάς είναι το ποτάμι να εκπροσωπηθεί δυναμικά και να συνεχίζει να εκπροσωπείται και στο επόμενο κοινοβούλιο και να είναι έτοιμο να συμβάλλει στη νέα διακυβέρνηση. Το μεγάλο στοίχημα της οποίας πλέον θα είναι η ολική επαναφορά της χώρας στην κανονικότητα που έχει χαθεί με προτεραιότητες. Πρώτον, την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, τον εξυγχρονισμό της λειτουργίας του κράτους με ενίσχυση των θεσμών και των μηχανισμών διαφάνειας, τον εξορθολογισμό της φορολογίας νομικών και φυσικών προσώπων, μια μεγάλη λίστα υφιστάμενων φόρων είναι ασύμβατη με την έννοια της ανάπτυξης και κοινωνικά άδικη όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, την αναβάθμιση της παιδείας και βεβαίως την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας, γιατί η παραγωγική ανάπτυξή της είναι μονόδρομος για την έξοδό μας από την κρίση και για την πάυση των δεινών. Σας ευχαριστώ πολύ.